Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και κρατάω στα χέρια μου το νέο κινητό της Sony, το Xperia Z3, το οποίο είδαμε φυσικά στην IFA του Βερολίνου, σας το έχουμε δείξει ήδη σε preview, αλλά το έχουμε στα χέρια μας και μπορούμε να σας το δείξουμε αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια. Πάμε να το δούμε. Το Z3 διαφοροποιείται κυρίως από τον προκάτοχό του στο θέμα της κατασκευής. Βλέπετε λοιπόν ότι διατηρείται η μεταλλική κατασκευή, αλλά οι γωνίες πλέον είναι καμπύλες, έχει στρογγυλευτεί αρκετά η συσκευή. Το πάχος της είναι στα 7,3 χιλιοστά με το βάρος στα 152 γραμμάρια. Παραμένει μεταλλική, αποπνέει αυτή την αίσθηση ποιότητας με κρύσταλλο στο πίσω μέρος αλλά και στο εμπρός μέρος φυσικά. Αλλά είναι πολύ πιο compact, πολύ πιο καλέσθητη και γενικότερα βελτιωμένη στον τομέα της κατασκευής. Φυσικά παραμένει διάβροχη, το πρότυπο είναι IP68, το οποίο σημαίνει ότι είναι προστατευμένη απέναντι σε σκόνες και νερό. Μπορείτε να τη βυθίσετε σε βάθος έως 1 μέτρου για πάνω από 30 λεπτά. Βλέπετε εδώ τα ειδικά πορτάκια που έχει στο πλάι και αποκαλύπτουν την υποδοχή microSD της NanoSIM που παίρνει. Και από την από εδώ πλευρά έχουμε την micro USB θύρα. Εδώ έχουμε τις υποδοχές, τα pins για την φόρτιση, για τη σύνδεση στο dock. Πλήκτρα έντασης στην δεξιά πλευρά, δίπλα στο power lock button, το οποίο πλήκτρο θα μπορούσε να είναι λίγο πιο μεγάλο, να είναι λίγο πιο διακριτό το volume up από το volume down, αλλά έχει καλή αίσθηση. Και ένα πλήκτρο για την κάμερα, το οποίο είναι 2-stage, μπορείτε λοιπόν να το κρατήσετε λίγο πατημένο για focus και τέρμα πατημένο για να τραβήξετε μια φωτογραφία, ή επίσης να το πατήσετε τέρμα για να ενεργοποιηθεί η κάμερα από εκεί που η συσκευή είναι στο desktop. Το Sony Xperia Z3 έχει οθόνη 5,2 ιντσών, είναι ανάλυσης Full HD φυσικά, IPS, διαθέτει και πάλι τις τεχνολογίες Triluminos και X Reality Engine. Φυσικά το κρύσταλλό του προστατεύεται απέναντι σε χαρακές, σε φθορές, σε οποιοδήποτε είδους καταπώνηση. Δέχεται microSD κάρτα έως 128 GB και η εσωτερική του μνήμη είναι 16 ή 32 GB. Η έκδοση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, η 16R, διαθέσιμος χώρος 11,57 GB. Πολύ σημαντικό το ότι σε συνδυασμό με το Snapdragon 801 chipset στα 2,5 GHz έχει και 3 GB μνήμης RAM, που είναι υπεραρκετή για οποιονδήποτε χρήστη, ό,τι και αν θέλετε να κάνετε. Βλέπετε λοιπόν, είναι ταχύτατο, δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά με τέτοιο hardware. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Βλέπουμε εδώ το notification tray που έχει και τα quick toggles. Μπορείτε να προσθέσετε όποια θέλετε από εδώ. Με swipe down με ένα δάχτυλο ανοίγουν τα notifications, με swipe down με δύο δάχτυλα ανοίγουν κατευθείαν τα quick toggles. Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή μέσω του σχετικού πλήκτρου. Έχουμε και τα quick apps, μπορείτε να ανοίξετε τα quick apps εδώ για να κάνετε multitasking, να έχετε τις εφαρμογές σε μορφή παραθύρων, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Εδώ είναι το μενού των ρυθμίσεων. Φυσικά το Xperia Z3 τρέχει Android KitKat 4.4.4 έκδοση, ενώ ήδη έχει ανακοινώσει η Sony πως θα γίνει και αναβάθμιση σε Android Lollipop στην έκδοση 5 φυσικά του νέου λειτουργικού της Google, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για πολλούς χρήστες. Η σημότητα στο Z3 έχει τα πάντα, διαθέτει Bluetooth 4, διαθέτει όλα τα πρωτόκολλα Wi-Fi υποστηρίζονται, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot, έχει φυσικά και NFC, βλέπετε εδώ και το σήμα βρίσκεται εδώ, κάπου εδώ το τσιπάκι. Αυτό που δεν διαθέτει είναι θύρα υπερήθρων, αλλά αυτό δεν ενοχλεί πάρα πολλούς χρήστες από ό,τι έχει φανεί. Περισσότερο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το NFC που η συσκευή της Sony διαθέτει. Και στο εσωτερικό του βλέπουμε πλούσιες εφαρμογές από τη Sony. Έχουμε το LifeLock που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα smart, με τα wearables της εταιρείας. Έχουμε σύνδεση με το PlayStation Network. Έχουμε το Walkman. Έχουμε Track ID. Το Smart Connect φυσικά. Τα diagnostics μπορείτε να τρέξετε για να δείτε αν η συσκευή σας δουλεύει κανονικά και να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και γενικότερα όλες τις εφαρμογές που συμπεριλαμβάνει η Sony στις συσκευές της. Έχουμε και third party apps όπως το Evernote. Έχουμε προεγκατεστημένο το Drive εδώ. Έχουμε το Twitter, έχουμε κάποιους επεξεργαστές εικόνας, navigation. Γενικά πολύ πλούσιο software από τη Sony. Ίσως το πιο πλούσιο που βλέπουμε από κατασκευαστές smartphones. Και αυτό είναι κάτι το θετικό για πολλούς χρήστες. Πάμε σε ένα άλλο δυνατό χαρακτηριστικό του Z3 που είναι η κάμερά του.
Η εμπρόστια κάμερα έχει ανάλυση 2,2 MP και μπορεί να κάνει λήψη 1080p βίντεο στα 30 frames, αλλά φυσικά αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους είναι οπίσθια κάμερα με το single LED flash. Δυστυχώς διατηρεί το ίδιο LED flash που έχουμε δει από τα Z και Z1. Θα το θέλαμε λοιπόν κάποια στιγμή να γίνει πιο ισχυρό ή να γίνει dual LED. Η κάμερα καθ' αυτή είναι γνωστή των 20,7 MP, μπορεί να κάνει λήψη 4K βίντεο στα 30 fps, μπορεί να κάνει λήψη 1080p βίντεο στα 60 ή στα 30 fps και φυσικά slow motion βίντεο στα 720p. Να δούμε λίγο και το interface της, αν και μπορείτε να δείτε τα screenshots, καλό θα κάνετε να τα δείτε στο review στο digitallife.gr. Βλέπετε εδώ λοιπόν, εδώ είναι τα διάφορα modes της της κάμερας. Έχει το auto mode που κάνει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, έχει το manual mode, μπορείτε να κάνετε, να προσθέσετε τα ειδικά effects, μπορείτε να επιλέξετε το slow motion mode, μπορείτε να επιλέξετε το video 4K mode, time shift, live on YouTube. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά modes και μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα περισσότερα για να κάνετε την κάμερα του Z3 ακόμα πιο χρηστική. Θα δείτε δείγματα φωτογραφιών και βίντεο, slow motion, 4K, τα πάντα μέσα στο review στο digitallife.gr. Να πούμε φυσικά για τα στέρεο ηχεία που διαθέτει το Z3. Δεν διακρίνονται πολύ καλά εδώ, αλλά ένα στο πάνω μέρος και ένα στο κάτω. Λειτουργούν φυσικά και σαν ακουστικό όταν μιλάτε, αλλά είναι διπλά ηχεία στέρεο, είναι μπρόστια. Δεν είναι τα πιο ισχυρά που έχουμε δει, αλλά συνολικά αποδίδουν πολύ καλό και καθαρό ήχο. Οπότε είναι ιδανικά για να βλέπετε ταινίες, για να παίζετε τα παιχνίδια και ο ήχος διαχέεται παντού στο χώρο, ακόμη και αν βρίσκεστε υπογωνία και πίσω από τη συσκευή, είναι τόσο καλή διανομή, η κατανομή του ήχου που θα σας ικανοποιήσει απόλυτα. Και θα κλείσουμε με την μπαταρία της συσκευής που παραμένει κοντά στα επίπεδα που την ξέραμε. Είναι ελαφρώς μικρότερη, πολύ ελαφρώς μικρότερη από το Z2, είναι στα 3100 mAh και είναι υπεραρκετή για να χαρίσει στο Z3 μία από τις κορυφαίες αυτονομίες σε smartphones αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πάρα πολύ μεγάλη μπαταρία για την κατανάλωση της συσκευής. Φυσικά διαθέτει και πολλά power saving modes, stamina, ultra stamina, μπορεί να απενεργοποιεί Wi-Fi με το βάση το που βρίσκεστε και γενικότερα τη συνδεσιμότητα να την ελέγχει του τηλεφώνου για να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Και γενικά πρόκειται για μια συσκευή με πάρα πολύ καλή αυτονομία, θα αντέξει πάρα πολύ άνετα το 24ωρο και 2 μέρες μέτριας χρήσης πολύ άνετα, οπότε δεν θα έχετε κανένα παράπονο από την αυτονομία του. Αυτό είναι το Xperia Z3 λοιπόν, το οποίο φυσικά θα διατίθεται στην ελληνική αγορά στο χρώμα που βλέπετε, το copper, σε πράσινο αλλά και σε λευκό ή μαύρο αν θέλετε, και είναι η ναυαρχίδα της Sony που έρχεται να βελτιώσει στα σημεία το ήδη πολύ καλό Z2 και να κοιτάξει τον ανταγωνισμό στα μάτια, προσφέροντας πάρα πολύ δυνατά χαρακτηριστικά. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο review στο digitallife.gr.